Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με μέσο ρυθμό 17.000 αιτήσεις ανά ώρα υποβάλλονταν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικομέρισμα.gr. Μέχρι χτες τα μεσάνυχτα είχαν υποβληθεί περισσότερες από 870.000 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκε περίπου το 60%. Το μέσο μέρισμα αναμέτρα να διαμορφωθεί στα 507 ευρώ ανά νοικοκυριό, ενώ οι ωφελούμενοι συνολικά θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια άτομα. Μόλις κάτι παραπάνω από 20 ημέρες ζωής απομένουν στον νόμο Κατσέλη αλλά και τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και θεσμών. Οι τράπεζες, όπως έχουν δηλώσει και επίσημα τραπεζικά στελέχη, θέλουν το όριο προστασίας να πέσει κάτω από τα 100.000 ευρώ. Από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει το όριο να μην υποχωρήσει κάτω από τα 250.000 ευρώ. Οι θεσμοί, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις και θεωρούν ότι οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας θα διαιωνίσει το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών. Εβδομάδα πληρωμών είναι η τρέχουσα, καθώς εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων προπληρώνονται επιδόματα, δώρα για ανέργους καθώς και το κοινωνικό μέρισμα. Σήμερα, Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, ξεκινάει η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2018 στους επιδοτούμενους ανέργους και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Σήμερα προπληρώνονται και τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρόνια ανέργων και τα βοηθήματα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 644,31 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,68% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.